Σαφώς δεν έχει σημασία αν θα καταψηφίσουμε ή αν δεν καταψηφίσουμε. Έχετε την πλειοψηφία, θα τον περάσει. Επίσης είναι γνωστό ότι σπάσει, ανεξάρτητα πόσα χρόνια καθένα έχει κάτσει από αυτά τα πλανήτα, το γιατί για μένα πλανήτα είναι, ότι δύο είναι τα θέματα που έχουν ουσία. Είναι το τεχνικό πρόγραμμα και ο προπολογισμός. Όλα τα άλλα είναι ιστορία για να καθόμαστε. Δημόσιες σχέσεις και ουσία είναι δεύτερο. Εδώ στα δύο αυτά θέματα φαίνεται η καρδιά του Δήμου. Εάν υπάρχει καρδιά, φαίνεται πώς λειτουργεί ο Δήμος. Φαίνεται τι στόχους βάζει ο Δήμος. Και δημαρχείο. Τις εξετάσεις αυτές από την αντιπολίτευση, γιατί δεν έχει σημασία να καταψηφίσουμε, δεν τις περάσαμε. Κρίνεστε ανεπαρκείς. Και εσείς και το Συμβούλιο σας. Δεν νοείται, κύριε Δήμαρχε. Εκτός κι αν θέλετε να μας εμπέζετε. Να μας φαίνεται εμάς να ψηφίσουμε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα χωρίς να έχουμε οικονομικό απολογισμό. Μόνο αυτό να πούμε και τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Και όπως το κάνετε, εδώ λοιπόν θα διαφωνήσω με αυτά που λέγατε προηγουμένως στο θέμα που άριστα, κύριε Πρόεδρε, κάνατε και σας δίνω συγχαρητήρια που συμπτύξατε και βάλατε κοντά το προηγούμενο θέμα με αυτό το θέμα. Δηλαδή το 25.000 των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ορθώς κάνετε. Και ξέρετε γιατί κάνετε ορθώς. Δεν το ξέρετε, στο πω εγώ. Γιατί για μένα και για την παράταξή μας, λήψη στο πολιτιστικό γεγονός είναι η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος. Εκεί φαίνεται ο πολιτισμός. Εκεί φαίνεται η δημοκρατικότητα, εκεί φαίνεται η ευαισθησία, εκεί φαίνεται η ουσία. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν λόγια. Υπάρχουν νούμερα και σχεδιασμοί. Και ενώ σαφώς ήμουν κατά και πέτυχα απόψεως να το καταψηφίσω, έρχεται από τον κύριο, τον συνάδελφο του αντιδήμαρχου, μια άλλη άποψη. Την ακούσατε, κύριε συνάδελφο. Κύριος Βασιλόπουλος, πλάκα πλάκα δημοκρατία, ψηφίζουμε. Κύριε αντιδήμαρχε, βάλει μου το λεωράκι αυτό. Ο κύριος Αδρινόπουλος έδωσε ένα στίγμα. Το ακούσατε. Το ακουφράστηκατε, κύριε υπεύθυνοι που κάνατε το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν νομίζω. Υπάρχει δεδομένο ότι δεν έχουμε χρήματα. Είναι δεδομένο. Διαφωνεί κανείς? Όχι. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν χρήματα, πώς οργανωνόμαστε? Φτιάχνουμε το παλαιοκομματικό προγραμματισμό των τεχνικών έργων που τα βάζουμε όλα μέσα. Τι θέλεις παιδί μου, δρόμο, ναι. Τι θέλεις παιδί μου, ελικοδρόμιο, ναι. Γράψω το τεχνικό πρόγραμμα. Ή καθόμαστε κάτω νοικοκυρεμένα και ιεραρχούμε προτεραιότητες, κύριε Δήμαρχε. Σε όλες τις δημοτικές ενότητες και σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Και πώς γίνεται η ιεραρχία αυτή? Κατά την άποψή μας, δημοκρατικά. Και από τους εκλεγμένους, αλλά και από τα δημοτικά συμβούλια. Όπου εκεί ο λαός, ο κόσμος, ο πληθυσμός, που ξέρει τι ανάγκες έχει, βάζει προτεραιότητες. Διότι, συγγνώμη, κύριε συνάδελφοι, μεγαλύτερη διέγνωση στην προτεραιότητα είναι να πίνει καθαρό νερό το παιδικό νέρι, παρά να γίνει ένα μουσείο κάτω. Και αν δεν έγιναν αυτά, γιατί υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας και το λέμε το παραλαμβάνει και ευαισθησίας. Το έκαναν οι αρμόδιοι, όχι κύριε Δήμαρχε. Εδώ μας φαίνεται τυπικά να υπογράψουν ένα τελικό πρόγραμμα και δεν πρέπει να γίνει. Εγώ αυτό το θεωρώ σαν μια ομολογία της αποτυχίας σας, αντιολογιστά. Ο συνάδελφος παρετήθηκε από την Επιτροπή Απολογισμού Οικονομικού και δεν ευαισθητοποιήθηκε κανένας. Κύριε Δήμαρχε, αυτό γιατί το άφησατε και έπεσε κάτω? Είστε μια παρέτηση. Αλλά παρετήθηκα. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, αυτό γιατί το άφησατε? Δεν αφήνετε τίποτα, αυτό το αφήνετε να έπεσε κάτω. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Εγώ, επειδή λοιπόν πιστεύω ότι ο καθρέφτης του Δήμου είναι το τεχνικό πρόγραμμα, όχι μόνο δεν θα το ψηφίσω, αλλά δυστυχώς θα γίνω και μάτι κακών. Διότι ένας Δήμος που λειτουργεί με αυτή την αδιαφάνεια, δεν θα πω για τις λεπτομέρειες της Επιτροπής Παραλλαγών. Αυτά τα έχουν καλέσει ο Δήμος όλα. Ένας Δήμος που λειτουργεί με αυτή τη λογική, που όλα στον αέρα και όλα στο χαρτί, σαφώς δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι ο Δήμος επαγγελματικός, είστε εσείς επαγγελματικοί.